λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και εξυγρασίας που επικρατεί στην περιοχή της Κρήτης, καθώς και τις αυξήσεις του αριθμού των πυρκαγιών το τελευταίο δεκαήμερο, ενδεικτικά αναφέρομαι από 20 Δεκάτου μέχρι και σήμερα είχαμε 23 πυρκαγιές οι οποίες ξέφυγαν και εκλήθηκε να επέμβει η υπηρεσία μας. Ενημερώνουμε για την παράταση του χρονικού ορίου απαγόρευσης της οποιαδήποτε χρήση πυρός στην Ήπεθρο μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου. Για τις περιφερειακές ενότητες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, μετά από απόφαση του συντονιστή επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πυροσβεστικής Διάταξης 9 του 2021. Οι παραβάτες θα υπόκειται σε διοικητικά πρόστιμα, καθώς και σε ποινικές κυρώσεις. Κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας να συμμορφωθούν με την απαγόρευση αυτή, διότι, όπως είπαμε, υπάρχει μεγάλη ξηρασία. Οι βροχοπτώσεις που είχαμε ήταν πολύ τοπικές, που εκδηλώθηκαν. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, ψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Οπότε να αποφεύγετε οποιαδήποτε χρήση φλόγας, είτε για ψυχαγωγικούς λόγους, είτε για επαγγελματικούς λόγους στην Ήπεθρο, μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου, που επεκτείνεται η απαγόρευση παράταση καύσης για υπολείμματα καλλιεργειών και οποιαδήποτε χρήση φλόγας. Μέχρι 31 Οκτωβρίου ισχύει η αντιπυρική περίοδος, η οποία και λύγει. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε, κρίνεται με θετικό πρόστιμο όσον αφορά την εκδήλωση πυρκαγιών, οι οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και να οριοθετήσουμε ασφαλώς, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερες ζημιές κατά περιουσίας συνανθρώπων μας και κατά ζωής. Διανύσαμε μια δύσκολη αντιπυρική περίοδο, στην οποία είχαμε εκδήλωση πυρκαγιών, μεγάλο αριθμό εκδήλωση πυρκαγιών, 350 των αριθμών που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, καταφέραμε και τους υιοθετήσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουμε ζημιές ιδιαίτερες όσον αφορά σε αγροτικές περιοχές και σε δασικές εκτάσεις. Η υπηρεσία μας κλήθηκε και βοηθήσαμε και στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες πλήγησαν από αυτό το δύσκολο καλοκαίρι, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν, στην Άνδρο, στη Βιωτία, στο Λουτράκι, στον Εύρο και στα πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στη Θεσσαλία με τη συνδρομή μας με οχήματα και άνδρες καθ' όλη τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου, το τέλος Αυγούστου μέχρι και μέσα Σεπτεμβρίου, με συνεχής εναλλαγή πληρωμάτων, καταφέραμε και ενισχύσαμε και την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία βρισκόταν σε δυσκολή θέση λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν και κλιματολογικών, και είχαμε εκδήλωση πυρκαγιών και αργότερα σε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Θεσσαλίας.